Γεια και χαρά στα φλεράκια του καναλιού. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά, COVID free. Γιατί έχουμε αυτό το διάολο ακόμα τριγύρω μας, γιατί τον έχουμε για πολύ καιρό ακόμα. Πρώτο επεισόδιο ουσιαστικά για το κανάλι. Μετά από ένα μήνα και μια εβδομάδα έτσι, λίγο ξεκούρασης, λίγο παύσης. Να ηρεμήσω λίγο από τα δύσκολα εορταστικά επεισόδια και από τη δουλειά δυστυχώς που δούλευα τότε. Ξεκίνησαν κάποιες πολύ ωραίες συνεργασίες. Πιστεύω οι περισσότεροι που με γνωρίζετε και με παρακολουθούτε θα έχετε δει ήδη την συνεργασία που έκανα και τη μεγάλη τιμή που μου κάνανε συγκεκριμένα ο Παύλος Παπαπάβλου και η Κορίνα Ντιλενιάν, καλεσμένος στο Game R1, την εκπομπάρα της Cosmote TV, της συνδρομητικής τηλεόρασης, όπου είχα την τιμή να δείξω 5 από τα πιο χαμηλά αριθμητικά κομμάτια και σπάνια της συλλογής μου, να μιλήσω λίγο για το retro collecting, να μιλήσω λίγο για το κανάλι μου και τον εαυτό μου. Ήταν μια τρομερή τιμή για εμένα. Όσοι δεν το έχετε δει, μπορείτε να το δείτε στην εκπομπή, στην playlist της Game R1 στο site, συγγνώμη, στο κανάλι της Cosmote TV στο YouTube. Και αυτό ήταν μια από τις πρώτες συνεργασίες που θα έρθουν για το 2021, γιατί θα υπάρξουν κι άλλες πολύ ωραίες συνεργασίες. Έρχονται πολύ ωραία πραγματάκια. Μένετε συντονισμένοι στο κανάλι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσους συνεχίζετε να με υποστηρίζετε με τα πολύ καλά σας σχόλια, με την αγάπη σας, τα προσωπικά σας μηνύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Καταλαβαίνω ότι αυτό που δίνω σε εσάς έχει κάποιο αντίκτυπο και τι να πω, τα λόγια είναι περιττά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για αυτή την υποστήριξη στο κανάλι, που βλέπω ότι το ρετρό τελικά ανεβαίνει το κοινό και αυτό είναι ευχάριστο γενικά για την ελληνική ρετρό community. Μην ξεχάσουμε ότι υπάρχουν και οι δύο οι συνεργάτες στο κανάλι, οι 8 Pins, που μπορεί να σας φτιάξει κονσόλες και τα λοιπά, να σας κάνει επισκευές, να σας κάνει customization, σας έχω παρουσιάσει ήδη στο κανάλι και εκεί έχετε μία έκπτωση 20% αν τους πείτε ότι είστε συνδρομητές του καναλιού. Και επίσης μην ξεχνάμε και το Zartan Toy Store που περνάει τώρα από κάτω το σωτεράκι, ότι έχετε 20% έκπτωση σε όλα τα video games αντικείμενα που βρίσκονται στα eBay listings του καταστήματος. Οι λεπτομέρειες της περιγραφής αυτής βρίσκονται πάντα κάτω από κάθε επεισόδιο μου στις λεπτομέρειες. Σήμερα λοιπόν, επειδή έκανα ένα μεγάλο intro, τρίζει και λίγο η καρέκλα, δεν έχω σφίξει, θα το επομείνετε. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε με ένα Q&A, questions and answers, από φίλους του καναλιού. Μάζεψα κάποιες ερωτήσεις από τα social που σας είχα ρωτήσει πριν 1,5 μήνα περίπου, από Facebook, από Instagram, από το YouTube Tab Community, και εδώ είναι οι ερωτήσεις σας. Να πω ότι δεν έχω κάνει καμιά προεργασία για τις ερωτήσεις, απλά έκατσα και τις έγραψα όλες μία-μία στο χέρι, γιατί τώρα έχει αλλάξει και το tablet και λείπει και η γυναίκα μου να είχα το κινητό της να τα βλέπω από εδώ έτσι, οπότε έκατσα και τα έγραψα και θα κάτσουμε λοιπόν να πούμε λίγο κάποια πραγματάκια, να σας απαντήσω τις ερωτησούλες σας. Λοιπόν. Ο Χρήστος ο Αδάμ με ρωτάει, ποιο είναι το μέλλον του retro λαμβάνοντας τις νέες τάσεις του digitalization, Game Pass, Stadia κτλ. Το retro τώρα, Χρήστο, είναι πολύ διαφορετικό με το digitalization που λες, το Game Pass, το Stadia κτλ. Το retro είναι ένα κομμάτι του παρελθόντος, το οποίο το έχουμε σε παλιά μηχανήματα, στις συλλογές μας κτλ. Αυτά που αναφέρεις είναι στην τελευταία γενιά, στις τελευταίες γενιές κονσολών. Αν εννοείς ότι μπορούν να παίξουν παιχνίδια, να ασχοληθούν οι developers για να φέρουν retro, remasters, remake σε νέες πλατφόρμες, σε Game Pass κτλ. Να σου πω ότι αυτό υπάρχει τουλάχιστον από όσο ξέρω στη Microsoft. Δηλαδή, εγώ στο Xbox One που μπαίνω και βλέπω, υποθέτω ότι και στο Play Store θα υπάρχει. Απλά δεν πολύ ασχολούμαι με το PlayStation παρότι έχω. Υπάρχουν Metal Slug, υπάρχουν κάτι King of Fighters, κάτι Samurai Showdown. Υπάρχουν τέτοια παιχνίδια στο Game Pass που μπορείς να τα αγοράσεις και χωρίς να έχεις Game Pass. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι όπως παρόλα αυτά που μπορεί να συνδεθεί, εκτός από κάποια πολύ συγκεκριμένα παιχνίδια τα οποία ήδη ας πούμε κυκλοφορούν, όπως σου είπα, έτσι, σε αυτές τις πλατφόρμες. Δεύτερη ερώτηση, ο Δημήτρης Σαρίπας, υποθέτω, λέει, πότε θα ολοκληρωθείς ως συλλέκτης? Δημήτρη μου, ποτέ.
Όπως είπα και στην εκπομπή Game R1 που ήμουν καλεσμένος, είπα ότι συλλέγω από πάρα πολύ μικρός οτιδήποτε. Είτε ήταν ας πούμε κόμιξ, ήταν παιχνίδια, δηλαδή ποτέ δεν τα πέταγα, ποτέ δεν τα πούλεγα, ποτέ δεν τα χάριζα. Πάντα τα έβαζα στην άκρη και τα σύλλεγα. Οπότε νιώθω από πολύ μικρός ότι είμαι συλλέκτης και πιστεύω ότι και για πολύ μεγάλος θα είμαι ακόμα συλλέκτης. Οπότε η απάντησή μου είναι ότι ποτέ δεν θα ολοκληρωθώ ως, σαν συλλέκτης. Σίγουρα τα χρόνια αυτά που μαζεύω έχω ολοκληρώσει κάποιες συλλογές, περισσότερο σε vintage toys, σε retro toys κτλ. Μάζεψα ό,τι αποθυμένα είχα παιδικό από μικρός και δεν μπορούσα να τα αποκτήσω τότε, τα απέκτησα τώρα. Βέβαια και εκεί όπως και τα retro video games είναι πάρα πολλά. Στα 90s και στα 80s παιδιά βγήκανε πάρα πολλά toy lines, πάρα πολλές σειρές παιχνιδιών και είναι ακατόρθωτο σχεδόν κάποιος, ένας μικρομεσαίος άνθρωπος να τα έχει όλα. Έχω ας πούμε αφοσιώσει πάρα πολύ μεράκι και χρήμα για να πάρω συγκεκριμένα τεμάχια, κομμάτια, να μεγαλώσω τη συλλογή, να την επεκτείνω, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει μόνο αυτό στη ζωή μας, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Οπότε θέλω να πω ότι ουσιαστικά όσο μπορώ ακόμα, δεδομένων και κάποιων συνθήκων που θα αλλάξουν στο μέλλον, όσο μπορώ πάντα θα συλλέγω και από κάτι. Η Βάσο Όπελ ρωτάει, ρέτρο κονσόλες και ποια μάρκα δουλεύει καλύτερα με τις αναλύσεις στα βίντεό τους? Κοίτα Βάσο τώρα, ρέτρο κονσόλα και τηλεοράσεις ξέρω εγώ και τα λοιπά, καινούργιες μάρκες, δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβαδίσει. Εγώ θα σου πρότεινα με ρέτρο κονσόλες να πάρεις μια φτηνή CRT με 10, 20, 30, 40 ευρώ από Marketplace, χρυσή ευκαιρία και τα λοιπά, και να τις συνδέσεις μαζί με τις αγαπημένες σου κονσόλες και να παίζετε εκεί. Γιατί εκεί θα πάρεις την καλύτερη, την πιο γλυκιά, την πιο καλή εικόνα. Όπως λέμε ότι και το βινίλιο έχει πιο καλό γλυκό ήχο από ένα ψηφιακό του CD. Έτσι λοιπόν και σε μια CRT, με, αν θέλεις να το πας και λίγο παραπέρα με ένα ποιοτικό καλώδιο RGB, αν παίρνει η κονσόλα σου SCART κτλ, μπορείς να έχεις την πιο καλή εικόνα. Τώρα αν μιλάς για 4K τηλεοράσεις σύγχρονες, κάποιες δεν έχουν καν αναμονή σε SCART, οπότε πρέπει να αγοράσεις ξεχωριστή πλακέτα SCART, όπως τη δικιά μου προσωπικά, μια Samsung που είναι 55, δεν το έχω κάνει, δεν βρίσκω το νόημα να το κάνω, εκτός εάν μετά πας αλλού σε OCC Upscaler ή Framemeister Upscaler που έχει και ο πολύ καλός φίλος μου ο Ντένις, που το έχουμε ήδη δείξει σε κάποια επεισόδια. Εκεί είναι μια λύση, ναι, για να πάρεις το αναλογικό σήμα, ξέρω εγώ κτλ, να το κάνεις, να το επεξεργαστείς, να το επεξεργαστεί η συσκευή για να το παίξει ψηφιακά καλύτερα σε μια σύγχρονη TV. Αυτό όμως είναι δικιά σου επιλογή και φυσικά να βάλεις μέσα και το κόστος ότι είναι αρκετά υψηλό στη δεύτερη περίπτωση. Οπότε, αν θες κάτι γρήγορο και οικονομικό, καθαρίζεις με μια CRT. Ο Δημήτρης Πλέης με ρωτάει, συμβουλές για το πώς να χτίσεις μια ρετρό συλλογή παιχνιδιών, μιας και που ανεβαίνουν αρκετά σε τιμή. Εντάξει, εδώ μπορώ να μιλήσω πάρα πολύ ωραία, Δημητράρα μου. Οι συμβουλές, έχω πει κάποια πράγματα ήδη πάλι με τον το φιλαράκι μου τον Ντένι στα επεισόδια γιατί συλλέγουμε retro video games που το έχουμε κάνει σε δύο μέρη, το 1 και το 2. Αν δεν το έχεις δει, δες το, και όλοι οι άλλοι φίλοι που δεν το έχουν δει, οι νέοι του καναλιού, δείτε το, γιατί εκεί πραγματικά μιλάμε και δίνουμε φοβερές συμβουλές για το πώς να ξεκινήσεις και να χτίσεις μια retro συλλογή. Θα σου πω όμως τώρα γρήγορα, για να μην πας να δεις το επεισόδιο αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, θα σου πω ότι μια συλλογή θέλει πάρα πολλές θυσίες, θέλει πάρα πολύ μεράκι, θέλει πολύ χρόνο που θα αφιερώσεις σε αναζήτηση να τα βρεις αυτά τα πράγματα και αν τα βρεις μετά, πού θα τα βάλεις, πώς θα τα βάλεις, πώς θα τα συνδέσεις, να τα καθαρίσεις, να ανοίξεις μηχανήματα για restoration αν είναι κονσόλες και πάντα κτλ. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό το χρήμα. Δυστυχώς τα ρετρό ανεβαίνουν, μόνο ανεβαίνουν παιδιά. Οι περισσότεροι που συλλέγουμε, δηλαδή και φίλοι, βλέπουμε αυτό ότι μόνο ανεβαίνουν. Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα κάνουν μια φούσκα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι αυτή η φούσκα αργεί. Οπότε για μένα τα πιο σημαντικά είναι να είσαι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνεις, διατεθειμένος να κόψεις κάτι άλλο για να επενδύσεις εκεί χρηματικά, εκτός αν είσαι πάρα πολύ πλουσίος, οπότε πάω πάσο. Και πολλή επιμονή και μεράκι. Και συγκέντρωση. Μην βλέπεις οτιδήποτε από εδώ, από εκεί και το πεις το θέλω. Πρέπει να μείνεις λίγο focused, να γουστάρεις κάτι και να βάλεις κάποιους στόχους και κάποια λίστα κτλ. Ο Βαγγέλης Μίχος ρωτάει τι δουλειά κάνω. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος στη μεγαλύτερη εταιρεία αλυσίδα καταστημάτων για είδη ζώων στην Αθήνα, που σιγά σιγά επεκτείνεται και σε όλη την Ελλάδα και θέλω να επεκταθεί και στο εξωτερικό. Και συγκεκριμένα είμαι σαν τρίτος υπεύθυνος καταστήματος και είμαι ενιδριολόγος του expertise. Δηλαδή ασχολούμαι πέραν όλων των άλλων που κάνω εργασία στο κατάστημα
Το mastering μου είναι τα ενηδρία. Να σας βοηθήσω για ψάρια, για ενηδρία, για οτιδήποτε. Αυτό. Ο Θανάσης υποθέτω, γιατί λέει Θαν Ιάσκο, με ρωτάει. Αγαπημένος δίσκος πάντα metal να ακούς όταν παίζεις games που δεν έχουν ιδιαίτερο soundtrack. Καλή ερώτηση. Παλιότερα το έκανα αυτό. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν το κάνω, γιατί τα περισσότερα παιχνίδια που παίζω, όσα παίζω σε αυτό το 20ο χρόνο που έχω, έχουν πολύ καλά soundtracks. Ας πούμε τώρα που παίζω το Valhalla, εντάξει, υπάρχει τρελή μουσική εκεί, τρελό υπόπραθο. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές στο παρελθόν έχω παίξει παιχνίδια ακούγοντας σε headset το πολύ αγαπημένο δίσκο των Firewind, το Premonition, και το ακούω τσίτα. Γενικά το power metal είναι γρήγορο, δεν θα πούμε ότι είναι speed metal, είναι πολύ γρήγορο το power metal, είναι μελωδικό, είναι απίστευτα μελωδικό, και όσους δεν ξέρετε τους Έλληνες τους Firewind, υπάρχει κάποιος που τους ξέρει, να τους ψάξετε, γιατί υπάρχουν μουσικάρες. Και το αγαπημένο μου κομμάτι επίσης από το Premonition είναι το Mercenary Man, που ήθελα να είμαι και μισθοφόρος κάποτε στη Λεγιονά των Ξένων. Πάμε παρακάτω. Ο Vinewood Radio ρωτάει, Νίκο, θεωρείς πλέον ότι η πλειοψηφία των retro παιχνιδιών δεν παίζονται, αλλά η φαντασία μας γεμίζει τα κενά? Λοιπόν, θα σου πω. Κάποια ναι, ανάλογα τώρα τη γενιά μιλάς. Ας πούμε σε Atari 2600 και τα λοιπά, ναι, δεν μπορώ να παίξω εγώ παιχνίδι. Δηλαδή λίγο στο Βερολίνο που πήγα στο Μουσείο των Κονσολών και των Υπολογιστών, που έχω κάνει επεισόδιο στο κανάλι, που έπαιξα λίγο River Raid. Είχα να παίξω River Raid από τρίτη δημοτικού, ξέρω εγώ, από το 90-91. Οκ, okay, μέχρι εκεί, δεν μπορώ να παίξω. NES, μπορώ να παίξω κάποια παιχνίδια. Τα πιο μεταγενέστερα που είναι πάρα πολύ ωραία, ναι, αλλά δεν σας κάνω πλάκα και δεν σας κρύβω ότι το μηχάνημα που μπορώ να παίξω πάρα πολύ στον ελεύθερο χρόνο όταν δεν παίζω last gen video games είναι το Mega Drive και φυσικά και το Super Nintendo. Τα 32-bit μηχανήματα μας τα χαλάνε λίγο, τα γραφικά τους, τα 3D σε κάποιες φάσεις δεν πολύ βλέπονται. Τα 16-bit όμως δεν θα πεθάνουν ποτέ, οπότε αγαπημένη μου πλατφόρμα για να παίξω είναι τα 16-bit. Και πιστεύω ότι παίζονται λοιπόν συγκεκριμένες γενιές βίντεο κονσολών. Τώρα, αν κάποιος όμως γουστάρει πάρα πολύ μια κονσόλα και είναι πορωμένος με αυτή, θα κάτσει να παίξει ας πούμε και Pong. Υπάρχει κάποιος που παίζει Pong. Ο Βασίλης Τάφσας με ρωτάει, ποια είναι η αγαπημένη σου ρέτρο κονσόλα που θα παίξεις και θα κάτσεις και θα λιώσεις ακόμα και σήμερα? Εντάξει, Βασίλη, ήταν η ίδια ακολουθία με την περασμένη ερώτηση. Είναι το Mega Drive, φίλε. Ναι, το Mega Drive, εδώ έχετε δει και την καμπίνα που έχω. Καμπίνα. Το Sega Promo Stand, kiosk που το λένε οι Άγγλοι, που είναι και το μοναδικό σωσμένο στην Ελλάδα που έχουμε πει. Πολύ ιδιαίτερο μηχάνημα, συνδεδεμένο Mega Drive εδώ. Έχω και Mega Drive μονταρισμένο στο άλλο το Sega, το Display Case, που είναι με Mega CD 32X. Δεν είναι όμως συνδεδεμένα αυτά stand-by, παρότι από πάνω είναι CRT. Αλλά αν θέλω να παίξω, ναι, θα παίξω Mega Drive, γιατί και ουσιαστικά είναι και η πλατφόρμα που εκεί έχω κάνει το μεγαλύτερο focus στη συλλογή μου και είναι και η πλατφόρμα που κοντεύω σύντομα να φτάσω και την πρώτη κατοστάδα παιχνιδιών. Mega Drive λοιπόν με 1000. Ο Παναγιώτης Καμπόλης με ρωτάει, πώς προέκυψε η αγάπη, συμπάθεια για τη Sega, μιας και όσα μας έχει πει ξεκίνησε με Game Boy, συν NES. Επίσης ξέρουμε και την ιστορία με το Master System 2, αλλά πώς και δεν πέρασε σε SNES, που φαντάζει περισσότερο ως λογική εξέλιξη? Πολύ καλή ερώτηση. Βέβαια, στο απάντησα στο YouTube community, μήπως ήθελες να κάνεις κάποια αλλαγή. Super NES είχα παίξει σχεδόν ταυτόχρονα όταν πήρα το NES, που το έχω πει ήδη σε story, που είχε φέρει θείος της βαπτιστήρας μου από τη Μασαχουσέτη από Αμερική, είχε φέρει το αμερικάνικο Super NES λίγο αφού είχε βγει, τέλος του 91. Οπότε τότε, ενώ εγώ είχα το NES μου και το Game Boy μου, δεν σας λέω ότι παρακάλαγα να πάμε να δούμε τη βαπτιστήρα μου για να παίξω Super Nintendo, Super Mario World, αργότερα κάτι F-Zero, γιατί σε έστελνε και κασέτες, συνέχιζαν να τις στέλνουν και κασέτες, ξέρω εγώ, Robocop 3 μελλοντικά, Yoshi's Island, βέβαια όμως τα έπαιζα ασπρόμαυρα και χωρίς ήχο, μαζοχισμός. Είχα παίξει όμως το Super NES, δηλαδή είχα επαφή από πάρα πολύ μικρός με το Super NES. Μετά εννοείται ότι τα χρόνια που περάσανε έβλεπα και τα ευρωπαϊκά σε κάποιους φίλους, όμως παρόλα αυτά το 96, ένα χρόνο μετά την πόρος που είχα φάει με τον Donkey Kong Country που δεν μου παίρνανε το 94 το Minion και το 95 εκεί, το 96 πήρα και Super Nintendo και Mega Drive 2. Τα οποία όμως αυτά δυστυχώς δεν τα έχω, γιατί το 2000-2001 περίπου η μάνα μου τα χάρισε σε ορφανοτροφείο με όλα τα παιχνίδια.
Και συγκεκριμένα όταν άρχισα το 14 περίπου να ξεκινήσω το retro collecting, το πρώτο πράγμα που πήρα μπροστά μου που βρήκα στο Zartan's Toy Store ήταν ένα Mega Drive 2. Ήταν και το ασιατικό βέβαια, το Region Free. Οπότε μετά πήρα και το Super Nintendo εννοείται, πήρα πίσω τα αποθυμένα μου και ξεκίνησα πάλι να τα έχω. Άρα είχα επαφή με αυτά τα παιχνίδια. Με τη Sega τώρα πώς προκύπτει η όλη αγάπη. Με τη Sega δεν θα πω αυτά τα κλασικά που λένε όλοι και έχω πει και εγώ ήταν πιο αλήτικη και τα λοιπά. Απλά σαν όριμο συλλέκτης έχω δει κάποια πράγματα με κάποια έρευνα προσωπική σε forums ξένα ελληνικά, σε YouTube κανάλια ξένα πολύ δυνατά και πολύ σοβαρά που μιλάνε και για τη Sega και για την Nintendo ταυτόχρονα. Είχε ρε παιδιά συγγνώμη, κάποιες καινοτομίες που δεν μπορώ να τις θεωρήσω αμελητές και με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Εξάλλου μικρός πάντα γούσταρα να έχω ένα Mega CD1 με ένα 32X καρφωμένο και αργότερα Multimega και δεν τα είχα ποτέ, οπότε αυτά τα αποθυμένα όταν τώρα μπόρεσα να τα συλλέξω ως ενήλικος με περισσότερα χρήματα στην τσέπη ήταν ο λόγος να κάτσω λίγο να εστιαστώ και να γουστάρω πάρα πολύ τη Sega. Εννοείται ότι αγαπάω την Nintendo, είναι τα γενοφάσκια μου Nintendo. Απλά τα μηχανήματα Sega που έχω κιόλας είναι και πιο σπάνια από τα common της Nintendo. Δεν έχω ας πούμε 64 DD να πω ότι έχω και ένα βαρβάτο. Δεν πειράζει, το έχει όμως ο φίλος Στέλιος και το έχω δει από εκεί. Ο Itchy Tasty με ρωτάει, βλέπεις τον εαυτό σου για πάντα στην Αθήνα ή θα ήθελες να πας σε μια επιότερη κοινωνία, επαρχία ή εξωτερικό? Πάντα στην Αθήνα και πάντα στο γαλάτσι με βλέπω. Έχω πάει στο Λονδίνο, έχω δουλέψει πριν πάρα πολλά χρόνια. Δεν άντεξα πάρα πολύ, έκατσα λίγο, έκατσα κάποιους μήνες, γύρισα πίσω. Η επαρχία μου αρέσει πάρα πολύ και έχω μεγαλώσει. Δηλαδή, όχι έχω μεγαλώσει, τα καλοκαίρια μου, το Πάσχα μου κτλ. Έκανα κράνα το περνάω ολόκληρο στην Ορεινή Αρκαδία που ήταν το χωριό του παππού μου. Τώρα η γυναίκα μου είναι π.χ. από το πανέμορφο Καρπενήσι και τα τελευταία χρόνια τρελαίνομαι να πηγαίνω εκεί και να κάνω και δραστηριότητες, να ανέβομαι και στο Βελόχι για σκι, να πάω για πεζοπορία στο Πάντα Βρέχει, να πάω να κάνω οτιδήποτε με τη μηχανή, να πάω να στρίψω λίγο εκεί προς το Προυσό να γουστάρω. Τέλος πάντων, μου αρέσει πάρα πολύ η επαρχία, αλλά πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω. Γιατί έχω μεγαλώσει κέντρο Αθήνας και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που εννοείται που έχουν μεγαλώσει το κέντρο Αθήνας και ζουν πλέον στην επαρχία, αλλά εγώ προσωπικά σαν Νίκος δεν θα μπορούσα. Ο Βαγγέλης Alex Kid Rules με ρωτάει, αν θα βγάλεις μπλουζάκια με λόγο καναλιού να γουστάρουμε, και δύο, αν συλλέγεις ακόμα vintage toys και τι περιλαμβάνει συλλογή. Τρία, οι Ice Dirt που ακούγονται αποκαλύπτουν ότι είσαι Metalhead. Ναι, είμαι Metalhead, εντάξει, αυτό το έχετε καταλάβει. Πάμε στο 2. Δεν συλλέγω vintage toys ακόμα, γιατί όπως είπα και πιο πριν, ό,τι ήθελα το απέκτησα. Αυτό που μπορεί να πάρω πολύ στοχευμένα και επιλεκτικά και ήταν και η τελευταία σειρά που είχα πει θα μαζέψω πριν από 2 χρόνια να την εμπλουτίσω, ήταν τα G.I. Joe. Που τα G.I. Joe θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο toy line όλων των εποχών. Και αυτό που μαζί με τα Transformers σολάρισε στα 80s και στα 90s. G.I. Joe, υπάρχουν κάποια κομμάτια που θέλω ακόμα να πάρω. Υπάρχουν επίσης που θέλω να βρω κουτιά για κάποια οχήματα. Έχω μεγαλώσει αρκετά εκείνη τη συλλογή, την έχω σταματήσει βέβαια, αλλά αν βρεθεί κάτι ωραίο στο δρόμο μου και σε μια καλή τιμή και τα λοιπά, θα πάρω G.I. Joe. Μπλουζάκια τώρα. Μπλουζάκια, όπως είχατε δει, έχω βγάλει δικό μου, το Console Hunter, δεν ξέρω γιατί το φοράω και τώρα, τέλος πάντων. Είχα κάνει μια κίνηση, θέλανε κάποια άτομα, απλά ήθελα λίγο να το σταντάρω πιο πολύ και με αυτούς που θα τα βγάλουμε. Μίλησα σε ένα-δυο άτομα, μου είπαν ότι βγάζουνε. Μετά δεν το κυνήγησα άλλο, έχω σλακάρει λίγο να σας πω την αλήθεια. Είναι όμως το πίσω το μέρος του μυαλού μου. Θέλω να βγάλω όσους τα γουστάρουν και με τιμήσουν με αυτό να το υποστηρίξουν. Τους ευχαριστώ ήδη προκαταβολικά. Θα βγάλω. Θα κάνω γονέ και θα βγάλω. Εντάξει, στο υπόσχομαι. Απλά έχω μείνει λίγο πίσω. Ο Παναγιώτης Φουντούρης με ρωτάει, καλημέρα, κάνεις πάρα πολύ ωραία δουλειά. Εκτός από το ρετρό κομμάτι του καναγιού, σκέφτεσαι να κάνεις περισσότερα πράγματα όσο αφορά τη νέα γενιά? Επίσης, σκέφτεσαι να κάνεις live stream gameplay και αν σκέφτεσαι να κάνεις και vlog σχολιασμό της gaming επικαιρότητας? Πάμε πάλι ανάποδα να το απαντήσω. Θα έχεις καταλάβει, πιστεύω, ότι δεν έχω γενικά πάρα πολύ χρόνο. Λόγω δουλειάς, υποχρεώσεων, οικογένειας κτλ. Οπότε το τελευταίο κομμάτι το βγάζω τελείως εκτός, γιατί δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Επίσης όμως υπάρχουν άλλα κανάλια που το κάνουν αυτό και νομίζω ότι μπορείς να το μάθεις από εκεί. Όπως επίσης υπάρχουν και τα sites γενικά. Το άλλο το κομμάτι live stream gameplay,
Κοίτα, με τα live streams, έχω κάνει 4 στο κανάλι. Δεν μπορώ να πω ότι είχαν πάει καλά, γιατί ο κόσμος δεν με έχει συνηθίσει να κάνω live streams. Επίσης, τα είχα ανακοινώσει τελευταία στιγμή. Άρα, ίσως και γι' αυτό να μην δεν έχουν πάει καλά. Άμα βάλω κάποιο πρόγραμμα να ανακοινώσω 2 μέρες πριν ότι θα γίνει live stream, πιστεύω τώρα που έχει μεγαλώσει το κανάλι θα γίνει πιο πολύ τζερτζελές. Live stream τώρα όμως εννοεί σε last gen μηχάνημα ή σε ρετρό μηχάνημα. Δεν σου κρύβω την αλήθεια μου ότι θέλω να κάνω σε ρετρό μηχανήματα και γι' αυτό θέλω να κάνω και κάποια άλλα πραγματάκια που έχω πάρει και την βίντεο κάρτα. Θέλω να κάνω έτσι κάποιες δουλίτσες. Γουστάρω να κάνω με real hardware πάντα. Δεν θέλω emulators εγώ, δεν μου αρέσουν emulators. Άμα είναι να κάνω κάτι, θα το κάνω με original μηχάνημα. Απλά θέλω λίγο να φτιάξω και κάποια άλλα πραγματάκια που θέλω. Σε last gen, ναι, είναι πολύ πιο εύκολο και αν βγει ή αν έχω χρόνο για να κάνω έτσι κάποιο παιχνίδι σύντομο, όχι τώρα game through σε κάποιο open world, δεν έχει νόημα, θα κάνω. Και με έχεις ρωτήσει και κάτι άλλο. Α, ναι, σκέφτεσαι να κάνεις περισσότερα πράγματα όσο αφορά τη νέα γενιά. Κοίταξε το κανάλι, Console Hunter, σημαίνει ότι θα κυνηγάω ό,τι βγαίνει. Βέβαια, τα περισσότερα που αγοράζω εγώ, οι φίλοι κτλ. Είναι ρετρό, οπότε θέλω να δείξω τα ρετρό, γιατί αγαπάω και πάρα πολύ τα ρετρό. Από εκεί και πέρα όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα δείξω κάτι νέο. Είδες, το PS5 το έκανα day one. Το έφερε ο φίλος ο Θάνος, μου λέει φιλαράκι για πάρτι σου για το κανάλι, day one, πάρτο. Το έκανα. Ή το Valhalla, ας πούμε, που ήταν πολύ χαϊπαρισμένο παιχνίδι. Το έκανα ένα live stream την πρώτη μέρα. Γύρισα από τη δουλειά σκοτωμένο στις 9. 9.30, 10 σας είχα για το live stream. Γενικά εντάξει, μ' αρέσει ρε παιδί μου να ασχολούμαι, αλλά με νικάει η αγάπη μου για το ρετρό. Πώς να το κάνω? Ίσως και για αυτό το κανάλι οι περισσότεροι το λένε ρετρό και γουστάρουν αυτό το πράγμα. Δεν πάει να πει όμως ότι αρνούμε να κάνω κάτι καινούριο για νέα μηχανήματα, αρκεί να μου έρθει τρομερά η διάθεση και να μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που θα κάνω. Ο Δημήτρης Δημήτρης ρωτάει: πόσες ώρες παταλάς για να ετοιμάσεις ένα βίντεο παρουσίαση συλλογής από κάποιον συλλέκτη? Δημήτρη, πολύ καλή ερώτηση και αυτή πιστεύω ότι θεωρώ πρέπει να την ξέρει ο κόσμος, να την ξέρει, να έχει μια επίγνωση. Θα σου πω ότι μέσα στις ώρες που θα ακούσετε έχει να κάνει να πάω στο συλλέκτη, να ετοιμάσουμε εκεί από εξοπλισμό μέχρι στήσιμο, να κάνουμε το δύσκολο το τράβηγμα. Να έχω σκεφτεί τι θα πούμε, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε εκεί στο σπίτι, μετά να φύγω και μετά να αρχίσει το πολύ δύσκολο κομμάτι στο γραφείο μου, το video editing. Θέλω, όπως έχετε δει στα video editing, να δίνω όμορφα πράγματα, να βάζω εφεδάκια, να βάζω μουσικές, να κάνω parallel screens, να δείχνω στις συνεντεύξεις που μιλάμε αυτά τα αγαπημένα του εκάστοτε καλεσμένου, να τα δείχνω από κάτω, να τα κάνω pop-up. Και γενικά και άλλα πραγματάκια που θέλω έτσι να είναι ωραίο αυτό που βλέπετε, αλλά όλα αυτά απαιτούν τρομερό χρόνο. Το PC μου δυστυχώς έχει παλιώσει και με δυσκολεύει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι πιο αργό στο editing. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρω ένα νέο PC, αλλά τέλος πάντων αυτό δεν με απασχολεί ακόμα. Παρ' όλα αυτά να πω ότι το πιο μικρό επεισόδιο μου έχει πάρει, επίσης εννοούμε μετά και να φτιάξω μέχρι και τις περιγραφές του επεισόδιο, να γίνει socialization, να πάει να ανέβει παντού, να φτιάξω thumbnail στο Photoshop ωραίο που και αυτό παίρνει ένα μισάωρο. Γενικά η όλη φάση, minimum 30 ώρες, maximum 50 ώρες. Όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλές αυτές οι ώρες και δεν παίρνω και λεφτά από αυτό. Το κάνω καθαρά από την καρδιά μου, από το μεράκι μου και την αγάπη να δείξω κάτι πιο όμορφο στους φίλους που με αγαπάνε και με στηρίζουν. Και γι' αυτό αυτά τα επεισόδια δεν είναι τόσο συχνά. Επίσης είναι και οι συλλέκτες κάποιοι που εντάξει δεν θέλουν τόσο να δείξουν συλλογές. Έχω μιλήσει σε κάποια άτομα, κάποιοι είναι stand-by αναμονή, αλλά μας έχει πάει και πολύ πίσω ο κορονοϊός. Για το 2020 έκανα μόνο 2 επεισόδια retro collecting, room tours. Πιστεύω ότι το 2021, επειδή δεν θα πάει καλά η φάση πάλι με το COVID, βλέπω να κάνω άλλα 2-3. Επίσης με έχεις ρωτήσει και κάτι άλλο. Υπάρχει λίστα με τους μεγαλύτερους συλλέκτες στην Ελλάδα. Οι μεγαλύτεροι συλλέκτες στην Ελλάδα βρίσκονται στην playlist του καναλιού μου. Σίγουρα υπάρχουν όμως κι άλλοι. Ξέρω ότι υπάρχουν κι άλλοι. Κάποιους γνωρίζω προσωπικά, κάποιους τους ξέρω επιφανειακά από ομάδες. Υπάρχουν πολύ δυνατοί συλλέκτες στην Ελλάδα και υπάρχουν και πάρα πολλοί στην επαρχία. Με 2-3 έχω μιλήσει ότι κάποια στιγμή όταν θα βρεθώ Βόρεια Ελλάδα θα προσπαθήσω για διακοπές, εννοείται. Θα προσπαθήσω να το κάνω και αυτό. Οπότε προς το παρόν μπορείς να δεις τους μεγαλύτερους συλλέκτες στο κανάλι μου.
Ποιες επίσης λέει ο Δημήτρης σκέψεις και ιδέες για το μέλλον του καναλιού. Κοίταξε, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το κανάλι μεγαλώνει και το αγαπάει ο κόσμος και αρχίζει και πιο πολλοί κόσμος αναγνωρίζει τη δουλειά που έχω ρίξει στο παρελθόν κτλ. Οπότε ήδη κάποιοι έχουν συνδέσει το Console Hunter με retro video games, παρουσιάσεις και συλλέκτες. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ όμορφο, με χαροποιεί ιδιαίτερα. Δεν έχω τώρα πάλι, όπως ξανά είπα και πριν, κάποια πολύ ιδιαίτερη σκέψη για το μέλλον. Σίγουρα το μόνο θετικό που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι αυτό, το ίδιο πράγμα που λέω και τώρα, δηλαδή να ακούνε Console Hunter και να ξέρουν ότι θα δουν κάτι ιδιαίτερο, κάτι δηλαδή που έχει δουλευτεί πολύ, που έχει ψαχτεί αρκετά για να βρεθεί και να παρουσιαστεί σε κάποιον συλλέκτη, κάποιο μηχάνημα, σε μένα, δηλαδή θα δεις ρε παιδί μου κάτι που θα είναι ωραίο, θα είναι κάτι exclusive, αυτό που προσπαθώ να κάνω, δηλαδή να κάνω exclusive πράγματα στο κανάλι, είτε συνεργασίες και τα λοιπά. Δηλαδή δεν κάθομαι να κάνω κάτι στατικά, μου αρέσει δηλαδή να βγω και έξω, να βγω σε καταστήματα. Έχει πολλά πράγματα και για καταστήματα επίσης να πω ότι υπάρχουν σε αναμονή να κάνω παρουσιάσεις σε καταστήματα, αλλά λόγω του COVID ότι κλείσαν πάλι τα μαγαζιά, πάλι δεν μου έχει βγει. Αλλά θα βγει, γιατί έχω κανονίσει 3 καταστήματα να γίνουν πάρα πολύ όμορφες δουλειές και παρουσιάσεις. Γενικά, ρε παιδί μου, το κανάλι θέλω να έχει πολύ θεματικότητα, πολυπλοκότητα. Μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω να κάθομαι στα αυγά μου, θέλω να βγαίνω έξω, γιατί έτσι είμαι και στη φύση μου. Είμαι ενεργητικό άτομο. Δεν κάθομαι στα αυγά μου, δηλαδή στο ρεπό μου. Δεν κάθομαι καθόλου σπίτι. Φεύγω από το πρωί από τις 8 ή 9 και γυρνάω στις 10. Δηλαδή είμαι όλο έξω, είμαι στην τζίτα. Είμαι με όλο Monster Energy. Ο Περίς Κουτής, δεν ξέρω τώρα κάπως έτσι, δεν ξέρω αν το λέω καλά. Sorry αν το λέω λάθος. Ως συνομήλικος με ρωτάει, θα ήθελα να αναφερθεί σε πρακτικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την αγαπημένη σου ασχολία, το gaming, ο χρόνος με τη σύζυγο και το παιδί, ο χρονικός περιορισμός λόγω δουλειάς, οι απαιτήσεις χώρων εντός σπιτιού, τη λέξη κτλ. Με ρωτά πάρα πολλά πράγματα. Είχα πει να με ρωτήσετε ένα πράγμα. Λοιπόν, άκου να δει τώρα. Η αγαπημένη μου ασχολία το gaming. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχω και άλλα χόμπι. Ασχέτως αν κάποιοι δεν τα ξέρουν. Χαλάω και εκεί χρόνο. Στα ενηδρία μου, που είναι αρκετά στο σπίτι. Έχουν πάρα πολύ δουλειά. Έχουν πάρα πολύ χρόνο. Άλλο μου μεγάλο χόμπι είναι οι μηχανές. Βέβαια τώρα με τον κορονοϊό δεν κάνω αυτά που ήθελα. Αλλά γενικά και εκεί χαλάω χρόνο. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι μηχανές. Έχω ανακοινώσει ότι θα κάνω και ένα κανάλι vlog με μηχανές, αλλά αντίπαλός μου είναι ξεκάθαρα μόνο ο χρόνος. Έχω υλικό, έχω πράγματα, έχω σετάρει το κανάλι, δεν έχω προλάβει να τα ανεβάσω. Τώρα, ο χρόνος με τη σύζυγο. Δυστυχώς η σύζυγός μου είναι πολύ. Χάνει πολύ χρόνο από μένα, γιατί είμαστε αντίθετα ωράρια, δουλεύουμε αντίθετα τελείως. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ τώρα κάνω το vlog, εκείνη δουλεύει. Εγώ θα φύγω σε λίγο για δουλειά, εκείνη θα γυρίσει. Θα τη δω το βράδυ. Το βράδυ, λοιπόν, μέχρι εκείνη να κοιμηθεί για να ξυπνήσει στι 6-6.30 το πρωί, έχουμε 2 ώρες το πολύ στι καθημερινές να τα πούμε και να τα δούμε. Τώρα είναι περιορισμένο ο χρόνο και όταν κάνω και επεισόδια για να πάω και κάπου και στο ρεπό μου και να κάνω και edit μετά που θέλω αρκετές ώρες, πάλι χάνω χρόνο μαζί τη. Γι' αυτό είναι ένα λόγο που γενικά. Δεν θέλω να έχω αυτό το ψυχαναγκαστικό να βγάζω 2 επεισόδια ή κάθε εβδομάδα επεισόδιο. Όπως σας είχα ανακοινώσει και στο τελευταίο εορταστικό επεισόδιο, σας είπα ότι φέτος τα δεδομένα του καναλιού θα αλλάξουν. Έχω πολύ λιγότερο χρόνο και θα κάνω πολύ λιγότερα επεισόδια. Παρ' όλα αυτά, τα λιγότερα επεισόδια θα είναι όμως αρκετά πιο ποιοτικά. Θα το δείτε αυτό και ίσως να το βλέπετε και στο σημερινό επεισόδιο και λίγο από εξοπλισμό έχω αλλάξει. Κάποια πράγματα, έχει αλλάξει λίγο η φάση. Θα μου πείτε εσείς στα σχόλια αν σας αρέσει λίγο το σημερινό. Ασχέτως αν είναι Q&A. Δεν μιλάω τώρα και για gaming, με ρωτάς. Δεν μπορώ να παίξω games. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, συγκεκριμένα έχω μια εβδομάδα να κουμπίσω controller και αν θα κουμπίσω, θα παίξω μια βαριά 2 ώρες, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι. Κάπως έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχω καθόλου χρόνο και με τη δουλειά επίσης που με ρωτάς. Στη δουλειά έχουν ανέβει πάρα πολύ οι ευθύνες μου. Και γενικά τρώω ζόρια. Τρώω ζόρια και προσπαθώ όσο μπορώ να βγάλω κάτι που και που. Ο Μανώλης 98 με ρωτάει, ποια 5 παιχνίδια θα ήθελες να γίνουν remake και ακόμα όταν το gaming γίνει εντελώς ψηφιακό και σταματήσουν τα retails, πιστεύεις θα συνεχίζεις να ασχολείσαι με τις νέες κυκλοφορίες? Εντάξει, αν θέλω να είμαι ένας gamer, θα συνεχίζω να αγοράζω κάτι, έστω αν αυτό είναι σε ψηφιακή μορφή. Αν και πιστεύω ότι δεν θα σταματήσει το retail, απλά θα μειωθεί σημαντικά. Σημαντικά για μια μερίδα
κάποιων gamers ηλικιακά όπως εμένα, γιατί δεν μπορούν να τους φτύσουν αυτούς οι εταιρείες, να τους κάνουν στην άκρη. Οκ. Okay. Πιστεύω θα υπάρχει κάποιο πλάνο. Πέντε παιχνίδια που θα ήθελες να γίνουν remake. Σίγουρα θα ήθελα να γίνει το Super Mario Land 2. Σίγουρα θα ήθελα να γίνει το Jurassic Park για το Mega Drive. Σίγουρα θα ήθελα να γίνει το Alundra για το PlayStation, ένα ρημαστεράκι. Επίσης, ένα αγαπημένο παιχνίδι που θα να γίνει, εντάξει, έγινε, ήταν το Link's Awakening για το Game Boy, οπότε να το βάλω αυτό στο 3. 4. Ένα παιχνίδι που θα ήθελα πάρα πολύ να το δω θα ήταν ένα πολύ δυνατό remake του Super Mario World για το Super Nintendo. Και πέμπτο παιδιά, θα ήθελα να δω πάρα πολύ το Βαζαναντού ή Φαξαναντού, κάποιοι που το λένε, για το NES. Ο Κρίστος Μπίλας με ρωτάει, θα ήθελα να μου πεις από την εμπειρία σου ποια χαρακτηριστικά και ποια κονσόλα θα έκαναν το τέλειο συνδυασμό από καινοτομίες και gaming. Χριστάρα φίλε μου, πολύ εύκολη ερώτηση, δεν χρειάζεται καν να τη σκεφτώ. Θα πω ότι η καλύτερη κονσόλα θα ήταν το Dreamcast με DVD-ROM και με slots για να μπορέσει να παίξει από πάνω, π.χ. όπως είχε το Saturn την υποδοχή για το RAM slot, να μπορούσε να παίξει Mega Drive παιχνίδια και Master System παιχνίδια από εκεί, και ένα slot πλαϊνό να μπαίνουν Game Gear παιχνίδια. Οπότε με ένα μηχάνημα να μπορούσες να παίξεις όλη τη βιβλιοθήκη της Sega, δηλαδή να έπαιζε και τα Mega CD, να έπαιζε και τα Saturn, να έπαιζε και τα Dreamcast, Mega Drive, Game Gear, Master System της πουτάνας! Ο Ράξινάκ με ρωτάει, σε πετάνε σε ένα κελί για 2 χρόνια και το μόνο που σου δίνουν είναι η κονσόλα και 3 games. Ποια θα διάλεγες? Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία κονσόλα με 3 games που θα μπορέσει να με κρατήσει ενεργό για 3 χρόνια. Οπότε θα τα πέταγα όλα αυτά, θα έπαιρνα ένα PC και θα βάζα να παίξω όλα τα expansions του World of Warcraft που έχω χάσει τα τελευταία 5-6-7 χρόνια. Ο Ηλίας ACH ή Ηλίας ACH, δεν ξέρω. Ποια είναι η γνώμη σου και τι έχεις να πεις για το ZX Spectrum και τα games του? Λοιπόν, με το ZX Spectrum, ZX το μεταξύ, νομίζω ότι μιλάμε για Ninja σαν τα μηχανάκια μου. ZX 10, ZX 12, ZX 7, ZX 9, ZX 4, ZX 6, τα είχα όλα. Λοιπόν, ZX Spectrum τον ήξερα μικρός από τα περιοδικά, τα user και τα pixel που πέφτουν στα χέρια μου σε τακτά διαστήματα. Δεν έχω πιάσει ποτέ από κοντά. Όχι, λάθος. Έχω δει στο Retro Computers GR στη συλλογή του Φώτη που έχουμε κάνει το room tour. Εκεί τον έχω δει. Με ξενίζει η κασέτα που ήταν το αποθηκευτικό μέσο πριν τη δισκέτα. Δεν με ψήνει σαν μηχάνημα. Ξέρω ότι ήταν θρυλικό για την εποχή του, αλλά πιο υποδιέστερο και από τον Amstrad CPC που πήρα τώρα και τα λοιπά, ή μετά από αμίγκες ιστορίες. Δεν είναι μηχάνημα που με ιντριγκάρει. Δεν το έζησα. Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη γνώμη γι' αυτό. Ξέρω ότι έχει το respect στη Home Micro ιστορία. Και με τα παιχνίδια του δεν έχω να σου πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί ξέρω ότι 9 στα 10 από εκείνα τα παιχνίδια υπήρχαν σε όλα τα formats. Οπότε, επειδή ξέρω ότι υπήρχε ας πούμε και το Batman που έχω τώρα στο CPC και τρελαίνω με τον 6128, θα σου πω ότι το Batman, ναι, ας πούμε, θα ήθελα να το δω εκεί. Και αυτά, τραγούστα. Ο Madman Geek λέει, θυμάσαι το πιο αστείο περίεργο περιστατικό που έγινε όσο έπαιζες κάποιο παιχνίδι, είτε ρετρό είτε μοντέρνο? Φυσικά και θυμάμαι, είναι ένα προς το παρόν και μοναδικό, το πιο hardcore. Είναι 1999, παίζω Silent Hill στο PlayStation 1, μόλις το έχω πάρει, είναι Σάββατο βράδυ, είμαστε για να πάμε επίσκεψη, ο πατέρας μου και η μάνα μου είναι έτοιμοι, εγώ είμαι τώρα κάπου στις τουαλέτες στο σχολείο και αρχίζουν και μου σκάνε τα μωράκια, τα φρικαρισμένα, τα καμένα, και θέλω να κάνω save γιατί έχω κάνει progress και δεν βρίσκω save, ψάχνω δεξιά αριστερά, τρώω ξύλο, χάνω κτλ. Οι γονείς μου περιμένουν, έχουν γίνει έξαλλοι που δεν ανεβαίνω πάνω να φύγουμε, έχουν τρελαθεί και σε κάποια φάση κατεβαίνει ο πατέρας μου enraged mode, ξυλώνει για να μην μου σπάσει το PlayStation που το είχα πάρει ένα χρόνο πριν. Μου βγάζει τα analog, τα dual shocks, τα κάνει iron flail και τα σπάει στον τοίχο, πουτάνα όλα. Μετά πήρα με πολύ χαρτζιλίκι ένα άλλο dual shock controller και ένα third party clear διάφανο, θυμάμαι, για να έχω για διπλάκια, χωρίς αναλογικό αυτό. Ναι, ήταν τότε, είχα πάει κλαμμένος, ξέρω εγώ, 16 χρονών, 17 πόσο ήμουνα, το είχα ζήσει, με είχε τσούξει πάρα πολύ. Ο Διονύσης Γρηγορόπουλος
Λέει, πιστεύεις κατά πόσο εύκολο θα είναι το collecting τα επόμενα χρόνια για ένα νέο gamer? Να πούμε ότι ο Διονύσης είναι 15 χρονών και μου έχει κάνει 2-3 post στο κανάλι πρόσφατα. Πρέπει να είναι νέος συνδρομητής. Μου έκανε ένα ωραίο post για τα περιοδικά, ότι τώρα κατάλαβε όταν παρουσιάζει τα περιοδικά γιατί εσείς οι μεγάλοι αναπολύτε και βγάζετε τόση αγάπη όταν μιλάτε για αυτά. Και μετά έγραψε ότι πήρε και το grid, το περιοδικό που είχα πει να πάρετε και να υποστηρίξετε. Πιστεύω ότι το υποστηρίζετε, έτσι. Οπότε είναι πολύ μικρός, είναι 15 χρονών και με ρωτάει λοιπόν πόσο εύκολο θα είναι αυτό. Και ότι ήθελε και καλά, μου γράφει τη γνώμη του ειδικού. Σε ευχαριστώ λοιπόν, μικρέ. Θα σου πω τώρα ότι είναι δύσκολο, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ ακριβό. Και δεδομένου ότι είσαι μικρός ηλικιακά και αφενός δεν έχεις τη δικιά σου δουλειά, το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ, όχι να το πω τώρα, όχι λυπηρό, είναι πολύ στενάχωρο να μαζεύεις από το χαρτζιλίκι σου για να πάρεις κάτι ρετρό πάρα πολύ ακριβό που θα είναι overpriced. Εντάξει, υπάρχουν και φτηνό ρετρό πράγματα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ ακριβά. Δεν ξέρω τι θες. Μου είχες πει επίσης το μήνυμα, επειδή τώρα δεν μπορούσα να το γράψω όλο εδώ στο χαρτί, γιατί ήταν μεγάλο το μήνυμά σου στο YouTube, ότι και καλά θέλεις να ξεκινήσεις από την εποχή που το ξεκίνησα εγώ, δηλαδή με έννοιες κτλ. Είναι δύσκολο, δεν θέλω να σε απογοητεύσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ ακριβό. Είναι πάρα πολλά αυτά τα πράγματα που είχαν βγει εκείνη την εποχή. Δεν είναι όπως τώρα, είναι τρεις παίχτες, Nintendo, Microsoft, Sony. Τότε υπήρχαν 5, 7, 8 παίχτες με πάρα πολλά μηχανήματα ο καθένας. Και γενικά το collecting είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει πολύ αφοσίωση και να συγκεντρωθείς κάπου. Εσύ είσαι πάρα πολύ μικρός ηλικιακά. Μου αρέσει που σκέφτεσαι έτσι για την ηλικία σου. Μου αρέσει που σου αρέσει το ρετρό, γιατί μου γράφεις ότι κάποιοι φίλοι σου λένε παππουδέ και κοροϊδεύουν, ας πούμε, το Zelda, το Ocarina of Time, που είναι παιχνιδάρα και είναι και το πρώτο open world παιχνίδι που έπαιξα εγώ. Αλλά θα σου πω ότι αν θες να κάνεις έστω κάτι, κάντο πολύ στοχευμένα και σου εύχομαι να γρήγορα να ενηλικιωθείς, να πας 18, να βρεις έτσι και μια δουλίτσα και να μπορέσεις να κάνεις αυτό που γουστάρεις πράξη. Στο εύχομαι από την καρδιά μου. Ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος λέει, θέλω να μας πεις... Θέλω να μας πεις ποιο το αγαπημένο σου game από τους εξής developers. Sega, Capcom, Konami, Sony, Nintendo, Microsoft, Unix νόμιζα, Ubisoft, θαρώ, και Bethesda. Λοιπόν, από Sega θα σου πω το Sonic 2, από Capcom θα σου πω τα Resident Evil, από Konami θα σου πω τώρα, είμαι ανάμεσα σε χελωνονιτζάκια και σε Castlevania, θα σου πω το Super Castlevania 4, το Super Nintendo από Konami, από Sony θα σου πω Uncharted 4 και Nintendo, εντάξει, Nintendo τώρα, αγαπημένο παιχνίδι Nintendo είναι πολλά. Πάμε Super Mario Land 2 για Game Boy. Microsoft τώρα, εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν κάποια παιχνίδια που με τρελαίνουν. Θα σου πω το Halo το 3 για το 360, το είχα λιώσει, φιλά, στο multiplayer, single player, το είχα λιώσει, το είχα κάψει. Ubisoft, Assassin's Creed και συγκεκριμένα το Origins. Γεια σας, το παιχνίδι είναι γεια σας. Δηλαδή όσοι το έχετε παίξει και τα σνομπάρετε αυτά τα τελευταία, Odyssey, Valhalla, Origins, παίξτε το Origins και τα ξαναλέμε μετά. Επίσης από Bethesda, ναι, είναι, τι θα πούμε τώρα, Skyrim ή Fallout 3 θα πω. Ο Αλέξανδρος Γεωργίου ρωτάει, γιατί δεν βγαίνουν remake ή remaster για Mega Drive? Εντάξει, βγήκε το Streets of Rage 4 που δεν είναι τίποτα από τα δύο, απλά είναι μια συνέχεια, αλλά σε σύγχρονη κονσόλα. Πιστεύω να σου άρεσε και να το έπαιξες. Τώρα κάτι που έχει βγει είναι το Paprium για Mega Drive. Πολύ ακριβό, δεν θέλω να ασχοληθώ. Δεν με ενδιαφέρει τόσο να παίξω παιχνίδια που έχουν βγει τώρα. Σίγουρα βγαίνουν από κάποιους fans παιχνίδια. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ που βγήκε, ας πούμε, στις last gen κονσόλες από Mega Drive ήταν, ας πούμε, το Sonic Mania το Plus. Εντάξει, βασισμένο στα Sonic του Mega Drive, με μια καινούργια προοπτική, προσέγγιση, νέες ιδέες, πολύ ωραίο παιχνίδι, το χάρηκα. Αλλά εντάξει, πώς να βγουνε. Okay, βγαίνουν οι τιμές, είναι και κάποια παιχνίδια. Αυτά που έχεις δει δηλαδή. Ο Χαράλαμπος Δασκαλογιάννης με ρωτάει, αφού μου λέει συγχαρητήρια για το κανάλι, μπλα μπλα τα γνωστά, λέει, σκοπεύεις να αγοράσεις Switch? Α, ναι, πώς θα σου φαινόταν η ιδέα κάποιοι τίτλοι Game Boy να κυκλοφορούσαν για Switch? Είχα πάρει Switch πρόπερση, το Lite, έφυγε σε μια εβδομάδα, δεν μου άρεσε καθόλου. Φέτος τα Χριστούγεννα είπα να πάρω ένα Switch μεταχειρισμένο, γιατί δεν έψηνα να δώσω για κανένα λόγο 340-330 ευρώ για να πάρω τώρα Switch που ξέρω ότι θα παίξω μόνο για δύο παιχνίδια.
Έτσι. Δύο παιχνίδια θα παίξω άμα πάρω Switch. Οπότε είπα να το πάρω μεταχειρισμένο. Έβλεπα τις τιμές του μεταχειρισμένου, του Switch και γέλαγα. Τη σνόμπαρα και προσπέρασα. Οπότε δεν θα πάρω Switch. Ακόμα δεν με τρελαίνει το μηχάνημα αυτό, το έχω ξαναπεί. Συγγνώμη αν ακούγεται κάπως. Οι περισσότεροι φίλοι μου το έχουν. Δεν με τρελαίνει, παιδιά, sorry. Και αν θα το πάρω, σας είπα, θα το πάρω για το Breath of the Wild και για το Link's Awakening. Άντε για να το πάρω για το καινούριο, το Hyrule, πώς λέγεται το καινούριο που ανακοινώσαν, ας πούμε, το Zelda. Αυτό. Γι' αυτό δεν θα το πάρω καινούριο. Θα το πάρω μεταχειρισμένο κάποια στιγμή όταν θα το βρω σε μια τιμή που θα γουστάρω. Επίσης, τα παιχνίδια λέει που θα κυκλοφορούσαν, ξέρω εγώ, για Game Boy. Ναι, εντάξει, κυκλοφόρησε το Links. Όπως σου είπα, θα ήθελα να δω έτσι τα Super Mario. Θα ήθελα να δω τα Donkey Kong. Θα ήθελα να δω ένα Navy Seals. Θα ήθελα να δω το Castlevania. Gargoyle's Quest. Fortress of Fear. Εντάξει, άμα αρχίζω να λέω, θα είναι μεγάλη λίστα. Ο King Murgle. Μάλλον πρέπει να είσαι από το WoW, ο βασιλιάς των Murloc. Όσοι ξέρετε. Ποια η άποψή σου για τις φήμες που κάνουν μεταφορά το WoW σε Last Gen? Δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν ασχολούμαι πια με το WoW. Απεταξάμιν το σατανά. Οπότε δεν νομίζω θα ήταν επιτυχημένο εγχείρημα. Νομίζω ότι κάποια παιχνίδια είναι για να παίζονται εκεί που ξεκίνησαν και εκεί που πρέπει. Όπως επίσης πήγα να παίξω World of Tanks από το PC σε κονσόλες και γέλαγα. Έφαγε ανιστόλ στο πεντάλεπτο. Πιστεύω ότι θα έκανα και για το WoW σε κονσόλα. Επίσης με ρωτάει ποια η άποψη, σου που παίζουν καλύτερα στο PC τα παιχνίδια και γιατί να γίνονται port σε κονσόλες. Εντάξει, τα περισσότερα πλέον, ας πούμε, άμα πάρεις παράδειγμα τώρα το Cyberpunk, βγήκε παντού. Και στο PC παίζει καλύτερα. Στην κονσόλα θα παίξει υποδιέστερα. Εντάξει, ένα PC έχει καλύτερο hardware πάντα. Μπορείς να το εξελίξεις, να σκάσεις και 5-6-7 χιλιάρικα, άμα θες, και να κάνεις παπάδες. Το Death Stranding, απ' την άλλη, που πήγε από εκεί και παίζει στο PC, έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Και το Red Dead Online, το Red Dead Redemption, δεν το έχουν φτιάξει. Οπότε όλα αυτά είναι vice versa. Εντάξει, παντού θα παίξουν, στο PC πάντα θα παίξουν λίγο καλύτερα. Ο Χριστόφορος Τσίβρας λέει: αν έπρεπε να χάσεις ξαφνικά κάποιες από τις κονσόλες σου, ποιες θα προτιμούσες να χάσεις, Sega ή Nintendo? Εν τω μεταξύ, κάποιος είχε γράψει από κάτω, δεν ρωτάνε τέτοια, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα. Όντως δεν ρωτάνε τις ερωτήσεις. Γιατί να τις χάσω, τι να τις κάνω, τις πουλήσω, θα μου τις κλέψουνε. Αν πούμε ότι θα μου τις κλέψουνε, θα έλεγα τις Nintendo, γιατί η Nintendo, ρε παιδί μου, σε κουτάτες βρίσκονται, ρε παιδί μου, σε λογικές τιμές. Game Boy, NES, Super NES, Nintendo 64, είναι casual τιμές, βρίσκονται. Βέβαια θα μου πεις, εμένα είναι παιδικά μου αυτά, τα έχω από τότε, αλλά τέλος πάντων. Τα Sega όμως που έχω, Mega CD 1 κουτάτα, Mega CD 2, Multimega, Genesis Noma, 32X, Master System 3 και αυτά, Master System 1, 2, έχω και ολοκένουργιο Saturn, το έχω δείξει και στο κανάλι, αυτά θα με τσούζανε. Οπότε ας χάσω τις Nintendo. Ο Νίκος Ζαρκάδας με ρωτάει, η Ζαρκαδάς, sorry ρε φίλε, και ο Νίκος ο Ζαρκάδας της Ζαρκαδάς, ήταν και ο πρώτος νικητής του giveaway μου που είχε πάρει το Infamous PlayStation 1 που το έδειχνα και μου έπεσε στο live stream. Θέλω να μάθω για το ταξίδι σου στην Αίγυπτο. Πες μας λεπτομέρειες. Τι να σου πω τώρα, φίλε, για αυτό το ταξίδι. Είναι ό,τι πιο μαγικό έχω κάνει. Έχω πάει περίπου σε 7 χώρες στο εξωτερικό. Το ταξίδι στην Αίγυπτο ήταν μαγεία, είναι Ανατολή. Ήταν κάτι που το ήθελα από πάρα πολύ μικρός. Έχω τρέλα με την αρχαία Αίγυπτο, με αυτό το μυστικισμό που βγάζουν όλα αυτά. Γενικά μου άρεσε η αρχαιότητα, όπως και η αρχαία Ελλάδα, είμαι πολύ διαβασμένος. Μου άρεσε μικρός, έλεγα ότι θέλω να γίνω αρχαιολόγος. Μου άρεσε πάρα πολύ η Ιντιάνα Τζόουνς και αναλογικές ταινίες, οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν απόφεκτο να μην μου αρέσει η αρχαία Αίγυπτος. Πήγα στην σύγχρονη Αίγυπτο βέβαια, ταξίδι γάμου. Είναι ένα πάρα πολύ ακριβό ταξίδι, παρότι θεωρείται τριτοκοσμική χώρα και ότι εκεί είναι όλα πάρα πολύ φτηνά και είναι πολύ φτηνά εκεί, είναι πολύ ακριβό το ταξίδι να οργανωθεί. Συνήθως στις άλλες χώρες της Ευρώπης που έχω πάει πάντα μόνος μου, με τη γυναίκα μου δηλαδή. Τα οργανώνουμε εμείς και είναι πιο οικονομικά. Στην Αίγυπτο, φιλαράκι, όμως δεν μπλέκεις, δεν πας μόνος σου. Πρέπει να πας πολύ οργανωμένα, με ταξιδιωτικό γραφείο, να σε παραλάβουν άνθρωποι, να είναι η σκιά σου, να σε πηγαίνουν από εδώ από εκεί. Γενικά δεν κυκλοφορείς μόνος σου έξω. Εγώ θα σου πω ότι πήγαμε 8 μέρες, περάσαμε καταπληκτικά,
μείναμε στις καλύτερες ξενοδοχιάρες, στο Λίντρα Μάριο, το ας πούμε, του, που ήταν ένα παλάτι του βασιλιά τότε της Αιγύπτου, ξέρω εγώ, το 1920, ξέρω εγώ. Καταπληκτικό μέρος. Εντάξει, γεια σας. Μετά ήμασταν 5 μέρες κρουαζιέρα στον Νείλο, πήραμε εσωτερική πτήση από Κάιρο και κατεβήκαμε τέρμα κάτω στο Ασουάν, στο φράγμα του ΑΣΕΑΝ που είναι στα σύνορα με την Κένια, με εσωτερική πτήση, και μετά από εκεί ανεβήκαμε 5 μέρες μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο τον Νείλο μέχρι να ξαναφτάσουμε στο Κάιρο. Εντάξει, μαγεία, γεια σας. Εννοείται ότι εκεί σταματήσαμε και σε πολύ δημοφιλείς προορισμούς όπως ήταν το Κομόντο, το Λούξορ και κάτι άλλες περιοχές, ξέρω εγώ, καταπληκτικές. Πανέμορφη, πήγα σε όλα τα αξιοθέατα. Εντάξει, οι περισσότεροι πάνε στις πυραμίδες της Γκίζας, εγώ όμως πήγα και στη Σακάρα, στη Μέμφη, στην πρώτη πρωτεύουσα του πλανήτη, στην πρώτη πρωτεύουσα του κόσμου. Πήγα στην κλιμακωτή πυραμίδα του Ζόζερ που την είχε φτιάξει ο Ιμχοτέπ. Είδα καταπληκτικά πράγματα, έχω φέρει καταπληκτικές φωτογραφίες και όλο αυτό ήταν ερέθισμα του Assassin's Creed Origins που αποφάσισα να πάω στην Αίγυπτο. Για να μην πολυλογώ κι άλλο, θα πω ότι είναι ένα πάρα πολύ δυστυχώς ακριβό ταξίδι. Εμάς 8 μέρες όλα και λεφτά που χαλάσαμε εξτρά εκεί, γιατί οι φαγητά όλα αυτά ήταν πληρωμένα, αγορές, το ένα, το άλλο, το παράλληλο, μας φύγανε 3.000 ευρώ για 8 μέρες. Πάρα πολλά λεφτά για 8 μέρες. Δεν μετάνιωσα καθόλου. Εξάλλου και στο Παρίσι που είχαμε πάει το 18 με Disneyland, με ιστορίες, με όλα τα αξιοθέατα για 7 μέρες, είχαμε πληρώσει 2 χιλιάρικα. Οπότε πιστεύω ότι τα 3 χιλιάρικα, εντάξει, μπορούν και να πέσουν, να γίνουν και 2,5 χιλιάρικα άμα κάνεις και λιγότερα πράγματα. Μπορεί να γίνουν και 2 χιλιάρικα αν πας π.χ. και 5 μέρες στην Αίγυπτο. Για όσους δεν έχετε πάει, παιδιά, πηγαίνετε, το συστήνω ανεπιφύλακτα. Ο Δημήτρης Χανχούγιας με ρωτάει, ποια κονσόλα Sony, Nintendo, Microsoft, χαίρομαι που δεν έχεις βάλει Sega, θεωρείς αποτυχία και γιατί? Εντάξει, από όλες αυτές δεν μπορώ να θεωρήσω κάποια αποτυχία τη Sony, δεν μπορώ να πω αποτυχία κάποιο μηχάνημα της Microsoft, όσο και κάποιοι να λένε κάποια πράγματα. Θα θεωρήσω αποτυχία μεγάλη το Virtual Boy και το 64DD της Nintendo. Τελευταία ερώτηση, ο Beat Voyager με ρωτάει, κατά πόσο οι αναμνήσεις και η νοσταλγία επηρεάζουν τη retro video gaming εμπειρία σου? Λοιπόν, τώρα αυτό είναι μια ωραία ερώτηση, γιατί πιστεύω ότι στο retro υπάρχουν, στη συλλογή του retro υπάρχουν 3 είδη ανθρώπων. Έτσι έχω βγάλει εγώ μια δικιά μου θεωρία. Είναι αυτοί οι οποίοι θα δουν ένα Mega Drive π.χ. και θα πούνε, α, το Mega Drive ρε φίλε, το έπαιζα σε ένα ξάδερφό μου, και μέχρι εκεί. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν ένα Mega Drive και θα πάρουν έτσι 2, 3, 4, 5 παιχνίδια ίσα ίσα για να έχουν κάτι να παίξουν, ή θα πάρουν ένα Mega Drive Mini που έχει πιο πολλά παιχνίδια μέσα για να μην βρουν τώρα την original κονσόλα. Οπότε να πούμε, α, κάτι θυμηθήκαμε και παίξαμε λίγο με το Mega Drive Mini. Και υπάρχουν και άνθρωποι σαν εμένα που είναι πολύ φρικαρισμένοι με αυτό, το γουστάρουν πάρα πολύ και συλλέγουν δηλαδή φανατικά ή συστηματικά, να το πούμε έτσι. Και έχουν τρομερές αναμνήσεις από την παιδική τους ηλικία, από την εφηβητική τους φάση, με video games, με περιοδικά, με επισκέψεις καταστήματα, με οφάδικα. Εγώ λοιπόν είμαι σε αυτή την τρίτη κατηγορία. Οπότε κουβαλάω πάρα πολλές γλυκές αναμνήσεις. Είχα πάρα πολλά αποθυμένα μικρός για μηχανήματα που έβλεπα παντού και δεν μπορούσα να τα πάρω, και δόξα τω Θεώ κατάφερα αυτά τα χρόνια να τα αποκτήσω. Οπότε επηρεάζει πάρα πολύ η νοσταλγία και η εμπειρία και, συγγνώμη, η ανάμνηση εμένα, γιατί αν δεν υπήρχαν όλα αυτά δεν θα υπήρχε και αυτό το κανάλι. Αυτό το κανάλι έχει φτιαχτεί με πολύ αγάπη και με πολύ, πολύ βασισμένο πάνω στις αναμνήσεις μου, στις ιστορίες μου, σύνορα τα άλλα που βλέπετε, αλλά ποντάρει πιο πολύ, παιδιά, μέσα στην καρδιά, μέσα και σε αυτά που υπήρχαν στο μυαλό, δηλαδή αυτή την αγάπη και την ανάμνηση για αυτό το αντικείμενο τότε και τώρα. Συνεχίζω να το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου χόμπι και γενικά όταν παίζω, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο είχα μικρός και κάθομαι χαλαρός και το παίζω τώρα κάποια στιγμή, δεν σας κρύβω ότι όταν παίζω και προσπαθώ να περάσω ένα level με βομβαρδίζουν flashbacks όταν, ας πούμε, το παίζα αντίστοιχα μικρός το συγκεκριμένο, ή που πήγαινα να το δω, ή όταν ήθελα να το αγοράσω σε μαγαζιά που διάβαζα περιοδικά. Επηρεάζουν λοιπόν πάρα πολύ οι αναμνήσεις σε αυτή τη φάση, φίλε Beat Voyager, και επίσης θέλω να πω ότι
και παιχνίδια που δεν είχα μικρός και τα παίρνω τώρα πρώτη φορά και τα παίζω πρώτη φορά, και αυτά επηρεάζει η ανάμνηση, γιατί τα έβλεπα, ας πούμε, σε μαγαζιά και δεν μπορούσα να τα έχω όλα. Τα έβλεπα σε περιοδικά, τα διάβαζα, διάβαζα reviews ή τις λύσεις τους χωρίς να είχα τα παιχνίδια. Και πάλι και σε αυτά που δεν είχα παίξει υπάρχει το κομμάτι της ανάμνησης και της νοσταλγίας, που έλεγα, άρε φίλε, δεν το είχα τότε, θα το πάρω όμως τώρα και θα παίξω. Οπότε θεωρώ ότι σε μένα προσωπικά, σαν άτομο, σαν συλλέκτη, με επηρεάζουν πάρα πολύ αυτά. Φτάσαμε στο τέλος του Q&A, το πρώτο Q&A για το κανάλι. Ελπίζω να μάθετε κάποια πράγματα για μένα έτσι περισσότερο. Ελπίζω να σας άρεσε. Σίγουρα περίμενα περισσότερες ερωτήσεις, γιατί είχα υπολογίσει να το κάνω και σαν β' μέρος σύντομα. Και να πω την αλήθεια, περίμενα και κάποιους fans του καναλιού που δείχνουν την αγάπη του, ρε παιδί μου. Περίμενα και αυτοί να έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις. Εντάξει, προφανώς, okay, μπορεί να μην το είδανε ή να μην είχαν κάτι να ρωτήσουν. Πάσο, δεκτό. Αυτά παιδιά από μένα, σχεδόν μία ώρα το επεισόδιο σημερινό, comeback μετά από σχεδόν 1,5 μήνα. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε, περιμένω το like σας, subscribe όσοι είστε νέοι φίλοι του καναλιού και να παρακολουθείτε, κάντε ένα subscribe, μεγαλώνει το κανάλι, πάει πάρα πολύ καλά και θα έρθουν νέες συνεργασίες ωραίες, έχω αρκετά πράγματα στο μυαλό και έξω το σπίτι μου και μέσα στο σπίτι μου, ετοιμάζω και ένα ωραίο αφιέρωμα με συνεργασία με ένα πολύ γνωστό πρόσωπο στο χώρο, δεν θέλω να αποκαλύψω περισσότερα, γενικά έρχονται ωραία πραγματάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε μέχρι αυτή τη στιγμή. Να είστε όλοι καλά, να είστε ασφαλείς και τα λέμε σύντομα με το επόμενο επεισόδιο. Keep it retro, guys!